Η ιστορία του Γιάννη είχε συγκινήσει το Πανελλήνιο πριν μερικούς μήνες, όταν ο 22χρονος έχασε και τα δύο του πόδια σε ατύχημα στις γραμμές του τρένου στον Γκάζι. Ο νεαρός σερβιτόρος σε κατάστημα στον Γκάζι επέστρεφε στο σπίτι του με το ποδήλατό του. Περνώντας από τις γραμμές του τρένου στην Κωνσταντινούπολη, κάποιος τον χαιρέτησε. Γύρισε να απαντήσει και δεν πρόσεξε, ούτε άκουσε το τρένο που ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να χάσει και τα δύο του πόδια. Η περιπέτεια του Γιάννη τότε είχε συγκινήσει πολλούς καλλιτέχνες. Στο πλευρό του βρέθηκε όμως και ο Λουκάς Βίντρα. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επέλεξε να βοηθήσει τον Γιάννη και αυτός να σταθεί στα πόδια του. Ο άσος της Λεβάντη, όταν έμαθε για την περιπέτεια του 22χρονου, ενδιαφέρθηκε να βοηθήσει. Έμαθε τις λεπτομέρειες για το πρόβλημα του άτυχου νέου και ανέλαβε να καλύψει με δικά του χρήματα την τοποθέτηση του ενός τεχνητού μέλους. Μάλιστα, ο Βίντρα είχε ζητήσει να μην μαδευτεί το παραμικρό, αλλά η εμπλοκή του διέρευσε όταν ο άνθρωπος που μεσολάβησε για να έρθει σε επαφή με την οικογένεια το είπε κάποια στιγμή στο Γιάννη. Ο άτυχος 22χρονος ζήτησε να επικοινωνήσει με τον Λουκά Βίντρα για να τον ευχαριστήσει, και οι δυο τους πριν από λίγες ημέρες, όταν ο διεθνής